στο ΣΕΦ τα συνθήματά της για επιστροφή στην κανονικότητα και την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών δεν αφορούν εργατικά δικαιώματα και νέες κατακτήσεις για τους εργαζόμενους, αλλά την εξασφάλιση της νέας κερδοφορίας κεφαλαίου, τη διεύρυνση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων μέσω της ολοένα επιμήκυσης του καθημερινού χρόνου εργασίας. Γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική αυτή που έχουν επιβάλει στο όνομα των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης αφορά μόνο τους λίγους και πρέπει να την πληρώσουν οι πολλοί, δηλαδή οι εργαζόμενοι και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια σαρώνει το εργατικό λαϊκό εισόδημα που σε συνδυασμό με το κόστος που συνεχώς επιβαρύνει τις οικογένειές μας σε τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία και που με καθυλωμένους μισθούς εδώ και 15 χρόνια κάνει τη ζωή απόρρικη, κάνει τη ζωή κόλαση. Και όλα αυτά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων και εφευρέσεων, αντί να μειώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας, αυτός επιμηκύνεται. Γιατί έτσι θέλουν οι καπιταλιστές και το βάρβαρο σύστημά τους. Αυτή εγκύκλιο να γίνει γενικές συνελεύσεις με αποφάσεις κινητοποιήσεων αν η εργοδοσία τολμήσει να υλοποιήσει αυτό το έσχος. Το καλύτερο αγωνιστικό παράδειγμα είναι αυτό των εργαζομένων στα μεταλλεία Χαλκιδικής που με το σπουδαίο αγώνα τους έχουν στριμώξει την εργοδοσία που θέλει να επιβάλλει 12 ώρα και 6 ημέρα. Με τον αγώνα τους έχουν κουρελιάσει τον νόμο Χατζηδάκη και Γεωργιάδη στην πράξη. Με τον αγώνα τους παλεύουν για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και κατοχυρωμένα δικαιώματα. Τώρα λοιπόν να σημάνει εντατικός εξεσχομός. Προετοιμαζόμαστε για ελομέτωπη σύγκρουση. Περνάμε στην αντεπίθεση. Οργώνουμε και οργανώνουμε όλα τα εργοστάσια, όλους τους χώρους δουλειάς. Απαντάμε με πόλεμο στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. Οι μεγάλοι αγώνες για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας είναι μπροστά. Για να δούμε καλύτερες μέρες, εμείς και οι οικογένειές μας, χρειάζεται να ανατραπεί αυτή η πολιτική, να ανατραπούν συνθέμενα οι εκμεταλλευτές μας. Τους λέμε να πάνε στα τσακίδια τα κέρδη τους. Εμείς διαλέγουμε τις ζωές μας.